Σε αυτή η εκπομπή είναι ή του ύψους ή του βάθους. Ή του πολύ ύψους, όπου φεύγουμε στο διάστημα για να ζητάμε πλανήτες άγνωστους, αν υπάρχει ζωή, αν υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί. Είναι του βάθους, αλλά του πολύ βάθους. Κατεβαίνουμε δηλαδή στα έγκατα της γης. Ένα-δύο ταξίδι λοιπόν να συνεχίσουμε και σήμερα, για να καλύψουμε τα μυστικά αυτού του υπόγειου κόσμου που βρίσκεται κάτω τα πόδια μας. Και που έχει τα δικά του φαινόμενα, τα δικά του μυστήρια, τα δικά του μυστικά. Είχαμε πάει, όπως ξέρετε πάρα πολύ, όσοι μας βλέπετε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε πάει στην Κούφια Πεντέλη και στην λίμνη της Βουλιαγμένης. Είχαμε λοιπόν τον Γιάννη να βάζει τα σκάφα ανδράτου εκεί πέρα, τα σκάσκες και λοιπά, τα σκηνιά να κρέμεται. Σε ζήλεψα. Αλλά ουγαρέ έχετε μόνο βέβαια. Εγώ είπα να έρθεις μαζί, αλλά. Άστο, καλύτερα άστο. Βγάλουμε κανένα πόδι, κανένα χέρι. Σήμερα το βράδυ θα κατεβούμε σε 5-6 τόπους που έχουν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τον υπόγειο κόσμο που βρίσκεται κατά τα πόδια μας. Θα πάμε στο λαβύρινθο του Λαβρίου και στο λαβύρινθο της Γόρτινας για να ανακαλύψουμε τα σύμβολα που υπάρχουν εκεί, κάποια φαινόμενα περίεργα, κάποια μηνύματα που είναι καταγραμμένα σε αυτόν τον υπόγειο κόσμο. Επίσης, θα πάμε στον υπόγειο Παρνασσό, θα πάμε εδώ στην Αθήνα, στο Γαλάτσι, που υπάρχει κούφια γη από κάτω, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και εδώ θα συναντήσουμε και θα ακούσουμε τις μαρτυρίες κάποιων ανθρώπων που κατέβηκαν στον υπόγειο κόσμο της Καβάλας και έκπληκτοι συνάντησαν μια ολόκληρη πεδιάδα κάτω από τη γη με ίχνη, με στοιχεία ύπαρξης ενός αρχαίου πολιτισμού. Αντιλαμβάνεσαι, το ταξίδι είναι συναρπαστικό και θα πάμε σε πάρα πολύ βαθείς τόπους για να καλύψουμε τα μυστικά τους. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε απόψε, για όλους εσάς που παρακολουθείτε από το σπίτι και θέλετε βεβαίως να εξερευνηθείτε σε τέτοιου είδους μέρη, όπως παράδειγμα το Λαύριο, είναι να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αν θέλετε να αποφύγετε σε οποιαδήποτε περίπτωση να το κάνετε χωρίς τη βοήθεια εξειδικευμένων ανθρώπων. Την προηγούμενη λοιπόν εβδομάδα πήγαμε στην Πεντέλη. Εκεί καταγράψαμε μια άγνωστη ενεργειακή δύναμη, αν μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς έτσι. Πήγαμε στη λίμνη της Βουλιαγμένης και εξερευνήσαμε τον χώρο για να δούμε τι ήταν εκείνο το οποίο αναζητούσαν οι Ναζί του Χίτλερ καθώς και η μυστική εταιρεία της Θούλης. Σήμερα λοιπόν θα εξερευνηθούμε σε διαφορετικές περιοχές, αυτή του Λαβρίου, εκεί που εκτείνεται ένας υπόγειος κόσμος πολλών χιλιάδων χιλιόμετρων, καθώς και στο λαβύρινθο της Γόρτινας στην Κρήτη, ο οποίος κατά την αρχαιότητα έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ ενδεχομένως για να συνδέει υπόγεια κάποιες περιοχές και μινωικές πόλεις. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα μυστήριο. Θα παρακολουθήσετε πολύ περίεργα φαινόμενα απόψε που καταγράψαμε, καθώς και σύμβολα που βρήκαμε εκεί πέρα. Ίσως βέβαια το πιο σημαντικό στοιχείο που αποκαλύπτει η σημερινή εκπομπή έχει να κάνει με το γεγονός ότι χιλιάδες χρόνια πριν κάποιοι άνθρωποι κατάφεραν και στην κυριολεξία έφτιαξαν αρχικά διαδρόμους στα έγκατα της γης και έπειτα έναν ολόκληρο υπόγειο κόσμο. Τα απομεινάρια αυτών των πολιτισμών, τις υπόγειες διακλαδώσεις, θα σας παρουσιάσουμε απόψε, ίσως για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Το πείμα το είπες, εντάξει. Δεν είπα πείμα και το ξέρετε. Και βλέπω και σήμερα είστε ανοιξιάτικα αντιμένοι και οι δύο πάρα πολύ. Ναι, μπαίνουμε πια. Και το καλή. Πορτοκαλί, ωραίο, ε. Λοιπόν, θα περάσουμε καλά, φαντάζομαι, σήμερα το βράδυ. Θα δείτε πράγματα που ίσως και δεν τα περιμένετε. Γιατί αυτός ο υπόγειος κόσμος κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις. Η προσπάθεια που κάναμε, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, δεν ήταν εύκολη. Και ευτυχώς που μας βοήθησαν και είχαμε κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτόν τον κόσμο. Τον έχουν εξερευνήσει και μας πήγαν στα σημεία και είναι που έπρεπε να πάμε. Κάποια στιγμή, βέβαια, όταν μοντάριζα το θέμα, το υλικό που είχε φέρει ο Γιάννης, άκουσα κάποια στιγμή τον κύριο Λελούδα να λέει ότι θα μπούμε και στο λαβύρινθο του Λαβρίου, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι, μπορεί να πέσουν ξαφνικά κάποια τυχώματα και να αποκλειστούμε εκεί πέρα μέσα. Και λέω, ωραία, πάμε. Μην ακουμπάτε τον τοίχο, μας έλεγε. Μην ακουμπάτε τον τοίχο. Μην ακουμπάτε τον τοίχο. Τον τοίχο και την οροφή. Όλα αυτά λοιπόν να τα δούμε, γιατί ίσως είναι η πρώτη φορά που η κάμερα τηλεοπτική κατεβαίνει σε ορισμένα σημεία που δεν έχει ξαναπάει ποτέ άλλοτε ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Και θέλω να ευχαριστήσω και αυτή τη φορά τα παιδιά που μας βοηθάνε, του Alter, τους τεχνικούς του Alter, καμεραμάν και οι υπολείπτες. Να αναφέρουμε και τα όνοματά τους. Ναι, πες τα όνοματά τους. Τον Σταύρο τον Κωστάκο, τον Διονύση τον Κυπριώτη και τον Γιώργο τον Πετρόπουλο. Θα σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι καταλαβαίνω ότι αυτές οι προσπάθειες που γίνονται και από τον Γιάννη και από τα παιδιά, τους τεχνικούς του Alter, δεν πληρώνεται με τίποτα. Διότι είναι προσπάθειες επίπονες, κρέμονται από σκηνιά, κατεβαίνουν κάτω, επικίνδυνες μερικές φορές. Και γι' αυτό σας είπα ότι θέλω να τους ευχαριστήσω θερμά. Υπόγειος Λαβύρινθος στο Λαύριο.
Κίνδυνος θάνατος, η κατάβαση στην κούφια γη. Υπόγειος πολιτισμός στην Καβάλα. Τι κρύβει ο λαβύρινθος της Γόρτινας. Αναζητούν την είσοδο σε υπόγειο πλανήτη. Υπόγεια Αθήνα και τα μυστικά της. Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα. Καταλαβαίνετε ένα μεγάλο ταξίδι. Πολύ μεγάλο ταξίδι σε αυτόν τον κόσμο που έχει τα δικά του μυστικά. Τα μυστικά που ίσως σήμερα τα ανακαλύψουμε. Και θέματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε με τους καλεσμένους μας, που είναι ο κύριος Κώστας Μερδενησιάνος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Πρόσκληση. Και πάντοτε ευχαριστώ τους ανθρώπους που έρχονται κοντά μας, γιατί Σαββατόβραδο είναι λίγο δύσκολη ημέρα. Είναι ο κύριος Μερδενησιάνος, λοιπόν, είναι δόκτωρας παλαιά ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο ίδιος είναι σπηλαιολόγος. Αμέσως μετά είναι ο κύριος Μανώλης Βαρβούνης. Καλησπέρα, κύριε Βαρβούνη. Καλησπέρα. Είναι καθηγητής λαογραφίας στο Πανεπιστημίο της Θράκης. Μας χρειάζεται. Αναπληρωτής καθηγητής. Αναπληρωτής καθηγητής. Εντάξει. Θα γίνει και καθηγητής κάποια στιγμή. Ελπίζω. Αμέσως μετά ο κύριος Νίκος Λουλούδας. Καλησπέρα, κύριε Λουλούδα. Καλησπέρα. Σπηλαιολόγος, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε και τον ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Χρήστος Καθαμονίτης. Καλησπέρα σας. Επίσης μας έχει βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή. Αρθρογράφος στο Hellenic Nexus, αυτό το πολύ ενδιαφέρον περιοδικό. Αμέσως μετά είναι ο κύριος Παναγιώτης Βαχαβιόλος. Καλησπέρα, κύριε Βαχαβιόλο. Καλησπέρα σας. Ο οποίος είναι σύμβουλος Ταχύων. Ε? Ταχύων ενέργειας. Ταχύων. Τι είναι αυτό, για πέστε μου τα Ταχύων. Το Ταχύων. Είναι κοσμική ενέργεια η οποία τη χρησιμοποιούμε για την εναρμόνιση κάθε δυσαρμονίας επάνω στον πλανήτη. Πάρα πολύ ωραία. Και αμέσως μετά είναι ο κύριος Άγγελος Γαβάλας. Καλησπέρα, κύριε Γαβάλα. Αντιπρόσωπος ανιχνευτών χρυσού, γιατί θα δείτε ότι δυστυχώς σε αυτόν τον υπόγειο κόσμο έχουν μπει πάρα πολλές φορές κάποιοι που ψάχνουν να βρουν θησαυρούς και καταστρέφουν αυτόν τον κόσμο τον υπόγειο και ότι μπορεί να υπάρχει μέσα σε αυτόν. Θέλω να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Πρώτος σταθμός, το Λαύριο. Εκεί πέρα λοιπόν ο Γιάννης, ο άνθρωπος των ειδικών αποστόλων όπως έχουμε πει, πήγε με την ομάδα των σπηλολόγων, με τον κύριο Λελούδα και με τον κύριο Σταμονίτη και με άλλους ανθρώπους ειδικούς, γιατί το λέω αυτό. Μην αφήσετε, μην επιτρέψετε στα παιδιά σας που δεν ξέρουν να μπουν σε αυτούς τους χώρους. Υπάρχουν κίνδυνοι. Να μην μπουν στο Λαύριο, να μην μπουν στη Γόρτινα, να μην μπουν στο Γαλάτσι. Γιατί εδώ πέρα ή πρέπει να πηγαίνει με ανθρώπους που ξέρουν τα πράγματα, να σε πάνε κάπου, να μην κινδυνεύσεις ή αν μπεις μέσα μπορεί και να αποκλειστείς ή μπορεί και να χαθείς, διότι έχουν χαθεί άνθρωποι και στο Λαύριο. Πάμε λοιπόν στον Λαβύρινθο του Λαυρίου. Συνεχίζουμε λοιπόν την εξερεύνησή μας για την υπόγεια Αττική και προσπαθούμε να δούμε πού οδηγούν όλες αυτές οι υπόγειες στοές, για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν και αν βεβαίως εξυπηρετούσαν κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Σε ποια περιοχή είμαστε, κύριε Λουλούδα, τώρα? Βρισκόμαστε κοντά στο Λαύριο, στην Καμάριζα ή Άγιος Κωνσταντίνος, που είναι η επίσημη ονομασία της, ή η αρχαία Μαρόνια. Εδώ υπήρχε η μεγαλύτερη φλέβα μεταλλεύματος που εκμεταλλευόταν η αρχαία Αθήνα. Μολύβι και ασίμι έβγαζαν από εδώ. Από την είσοδο αυτή που θα μπούμε τώρα, έχει ανάπτυγμα στο ΟΝ σε 7 διαφορετικά επίπεδα, γύρω στα 250 χιλιόμετρα, ίσως και 300. Θα κάνουμε μερικά χιλιόμετρα τώρα εμείς. Αυτή είναι η μοναδική οριζόντια είσοδο στην περιοχή για τα μεταλλεία? Έχει πολλές οριζόντιες είσοδες, αλλά το κυρίως σύμπλεγμα στο ΟΝ αυτό που θα μπούμε τώρα, έχει μόνο μία οριζόντια είσοδο και 20-30 τουλάχιστον πηγάδια, τα μεταλλευτικά φρέατα που τα έλεγαν οι αρχαίοι. Αλλά αυτά θα τα δούμε από κάτω βαδίζοντας. Ουσιαστικά είναι η μόνη οριζόντια είσοδος. Αυτό σημαίνει και κάτι. Ότι αν για οποιοδήποτε λόγο καταρρεύσει, υπάρχουν κάμποσα σημεία τιμόρροπα. Αν καταρρεύσει αυτή η είσοδος, δεν ξαναβγαίνουμε ποτέ από εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Χρειάζεται να την γνωρίζουν την πληροφορία αυτή. Όχι, όντως είναι μερικά σημεία που έχουμε το νου μας. Αυτή είναι τιμόρροπα μερικά σημεία. Θέλω να κοιτάξουμε αν υπάρχει κάτι το μυστήριο στην όλη ιστορία. Γιατί δημιουργήθηκαν τα ορυχεία αυτά και αν βεβαίως εξυπηρετούσαν και άλλο σκοπό πέρα από την εξόρυξη μετάλλων. Καλά, ο βασικός σκοπός ήταν για το μετάλλευμα. Για την εποχή εκείνη το ασίμι και το μολύβι ήταν πολύτιμα και χρειαζόντουσαν για επεκτατικούς πολέμους που έκανε η Αθήνα. Αλλά είναι και μια ζωντανή απόδειξη ότι στην αρχαιότητα φτιαχτήκαν και κάποια σπήλαια και κάποιες στοές
με τα μέσα εκείνης της εποχής και πήγανε σε έναν υπόγειο κόσμο. Κύριε Σταμονίτη, είμαστε ακριβώς στην Κούφια Γη. Η θεωρία της Κούφιας Γης τι υποστηρίζει? Ξεκινάει από την αρχαιότητα όπου ο Πλάτωνας αναφέρει ότι η Λιτώη, η μητέρα του Απόλλωνα και της Άρτεμις, ζούσε σε ένα νησί στην λεγόμενη Υπερβορία Γη, η οποία δεν ήταν φάνης γης, ήταν εντός γης. Υπήρχε πάντοτε διάχυτη στην αρχαία ελληνική γραμματεία η άποψη ότι υπήρχε και ο κάτω κόσμος με τον Άδη, την Περσεφόνη και όλο το βασίλειο. Αναφέρεται στην Ιλιάδα, όπου ο Οδυσσέας κατεβαίνει στον κάτω κόσμο για να συναντήσει τους νεκρούς και τη μητέρα του για να πάρει τον χρησμό. Και στους σύγχρονους χρόνους ξεκινάει με ένα μυθιστόρημα ή ιστορία, όπως δήλωσε ο συγγραφέας, ο Λόρδος Λίτον, το 1871, που είχε γράψει το περίφημο βιβλίο «Η γενιά που έρχεται», που αναφέρεται στη φυλή των Βρύλ, η οποία κατά δήλωσή του ζούσε στο υπέδαφος και μπορούσε να εξουσιάσει τους ανθρώπους που ήταν στην επιφάνεια της γης, χρησιμοποιώντας τη λεγόμενη εθερική δύναμη, τη δύναμη Βρύλ. Και ο Ιούλιος Βέρν έχει αναφερθεί στο βιβλίο του «Ταξίδι στο κέντρο της γης» για την θεωρία της κύλης γης, και στη συνέχεια έχουμε πλέον, αρχίζουμε να έχουμε τα λεγόμενα υπαρχτά φαινόμενα. Υπάρχει η περίφημη ιστορία του Ναβάρχου Μπίρτ, ο οποίος ήταν εθνικός ήρωας για την Αμερική, ο οποίος έκανε 4 εξερευνήσεις στο βόρειο και στο νότιο πόλο. Στην τέταρτη, όταν γύρισαν, έφερε ότι έκανε και πτήση με αεροπλάνο, η οποία μπήκε στο βόρειο πόλο σε είσοδο, η οποία πήγε στο βόρειο πόλο, και ότι μπήκε εντός περιοχής η οποία ήταν γεμάτη από δάση, που είχε πολλά ζώα που συναντούνται σε τροπικές περιοχές. Το 1946 που γύρισε, απλώς του δόθηκε τιμητικά ο βαθμός του Ναυάρχου, διοικητή των ναυτικών δυνάμεων της Αμερικής. Απλούστατα αμέσως μετά τέθηκε σε αποστρατεία. Κατασχέθηκαν τα ημερολόγια του, στα οποία ανέφερε όλη αυτή την πορεία, και μετά βγήκε ο λεγόμενος θρύλος της υπερβορίας γης ή της θούλης γης, που ανέφερε ο Ναύαρχος Μπίρντ. Η θεωρία της Κούφιας Γης τι υποστηρίζει, δηλαδή, ότι υπάρχει ένας υπόγειος κόσμος ο οποίος περιμένει εμάς να τον εξερευνήσουμε? Όχι, το αντίθετο. Υπάρχει μια κούφια γη στην οποία ζουν ή ζούσανε κάποιες οντότητες, οι οποίες μπορούσαν να εξουσιάσουν, γιατί είχαν την μεγάλη δύναμη, τον κόσμο που ήταν στην επιφάνεια της γης. Γι' αυτό και τους αποδίδουν συγκεκριμένες εξαιρετικές ικανότητες, αυτό που είπα προηγουμένως, την εθερική δύναμη, το στοιχείο του εθέρα. Πάντοτε υπήρχε η αναζήτηση του κακού στον κάτω κόσμο από τους ανθρώπους της επιφάνειας, συνεπώς το ότι είχαμε συσχετίσει κάτω γη με το κακό κάτι σήμαινε στον κόσμο, και γι' αυτό θα δούμε πολλές φορές σε σημεία εξόδων από τον κάτω κόσμο, όπως σπήλαια και χαράδρες και φαράγγια, υπάρχουν στις άκρες για εμάς τους χριστιανούς κάποια εκκλησάκια, τα οποία λειτουργούν εντός αγωγών σαν πόμα για να κλείσουν το κακό. Μην ξεχνάμε ότι και οι λαογραφικές παραδόσεις και λένε και για τους καλικάτζαρους που έρχονται από την κάτω γη, και ότι μετά τους κλείνει ο Χριστός, ας πούμε, στο κάτω κόσμο και εξανεφανίζονται, πάλι βρίσκουν το πέρασμα μετά από ένα χρόνο. Κύριε Κασταμονίτη, πέρα από την εικόνα που έχουμε τώρα για τον υπόγειο λαβύρινθο που υπάρχει στο Λαύριο, χιλιάδες χρόνια πριν, στην αρχαιότητα, μας έρχονται άσχημες εικόνες για έναν υπόγειο κόσμο που υπήρχαν άνθρωποι αλυσοδεμένοι. Τι μυστικά μπορεί να κρύβονταν εκεί κάτω? Στο συγκεκριμένο χώρο που επισκεφθήκαμε με την ομάδα, υπάρχουν ιστορικά αποδεδειγμένα περιπτώσεις, οι οποίες, καταρχήν εκεί πέρα, ήταν εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύαν στα ορυχεία αυτά. Γιατί μέχρι και πριν από λίγα χρόνια τα ορυχεία ήταν ενεργά. Στους αρχαίους χρόνους, η συχνότερη τιμωρία που υπήρχε για κάποιον ο οποίος ήταν σκλάβος, δεν ήταν δουλειά δηλαδή αυτή για τους Αθηναίους, αλλά ήταν συνήθως για τους σκλάβους, ήταν να τους τιμωρούν αλυσοδένοντάς τους σε κάποιες συγκεκριμένες απομονωμένες στοές, και πολλές φορές τους αφήνανε στο έλεος, δηλαδή χωρίς φαγητό και χωρίς νερό, για να ουσιαστικά θανατική ποινή. Αυτό σημαίνει, κύριε Σταμονίτη, ότι μπορεί
σε αυτά τα σημεία να υπάρχει μια αρνητική ενέργεια. Το έχουμε μάθει αυτό το καταρχήν, πράγμα. Επειδή μπήκα μέσα, ναι, το έχετε μάθει τόσα χρόνια που κάνατε αυτές τις εκπομπές. Πολλές. Ναι, μου έχουν πει ότι σε χώρους που υπάρχει αίμα, θάνατος, βία, βασανισμός, είναι η ιστορική μνήμη, είναι οι καταγραφές μιας αρνητικής ενέργειας που μπορεί να διαιωνίζεται. Ένας λόγος παραπάνω βεβαίως αυτό, γιατί έχουμε να κάνουμε με κρυστάλλους, οι οποίοι μπορούν να καταγράψουν τέτοιου είδους ενέργειες και να τις μεταφέρουν να μετά. Είναι η έννοια της μνήμης, ναι. Απλούστατα για να ολοκληρώσω, να σας πω ότι χιλιάδες θάνατοι εκεί πέρα μέσα. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα υπόγειο νεκροταφείο, που στην πραγματικότητα δεν ήταν νεκροταφείο, τηρώντας τα ήθη και τα έθιμα. Τους αφήνανε να σαπίσουν σε κάποιες απομονωμένες στοές, ό,τι και αν ήταν. Φανταστείτε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν μολυσμένο εξ αρχής. Δηλαδή και τώρα, ακόμα που μπήκαμε μέσα, δεν ήταν καθαρός ο αέρας. Δεν το συζητάμε καν. Δηλαδή η ομάδα ταλαιπωρήθηκε που μπήκε και βγήκε. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένα αρνητικό μέρος, μία κάθοδος σε κάποια υπόγεια γη, η οποία είναι φορτισμένη και αρνητικά. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και πάλι σε αυτή την υπόγεια γη στο Λαύριο, την αρνητικά φορτισμένη, όπου έχουν καταγραφεί τέτοια γεγονότα, μαρτυρίων ανθρώπων που αλυσοδεθήκανε, που πέθαναν, που χάσαν τη ζωή τους, που βασανίστηκαν ίσως, για να δούμε τελικά τι υπάρχει και αν υπάρχουν κάποια φαινόμενα ή κάποιες ενδείξεις ή κάποια σύμβολα που αποκαλύπτουν όλα αυτά που κουβεντιάζουμε. Έχουμε λοιπόν ήδη μπει μέσα στα ορυχεία του Λαυρίου. Μόλις πριν από μερικά μέτρα είναι η έξοδος. Το θέμα είναι ότι ακριβώς εδώ πέρα συναντούμε ένα σπάγκο. Αυτός το πιο πιθανό είναι ότι έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιους ανθρώπους προκειμένου να οδηγήσει είτε στην είσοδο, είτε στην έξοδο, είτε στο εσωτερικό του ορυχείου. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα, αλλά φανερώνει το πόσο πολύπλοκα είναι τα ορυχεία και βεβαίως εάν κάτι κρύβεται όσον αφορά την υπόγεια είσοδο και βεβαίως εάν συνδέει την υπόγεια Αθήνα από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή το Λαύριο. Όλα λοιπόν αυτά συνθέτουν ένα μυστήριο. Κύριε Λελούδα, πίσω μου δεξιά υπάρχει η ημερομηνία 1900. Συνέβη κάτι εδώ πέρα στα ορυχεία Λαυρίου την εποχή εκείνη? Μεταξύ των πολλών που συνέβησαν, είχαν μπει δύο ντόπιοι, από το Λαύριο οι δύο, με έναν Γερμανό, ψάχνοντας για πολύτιμα ορυκτά. Κατά την έξοδό τους μπήκε σε κάποιο παρακλάδι ο ένας από τους δύο ντόπιους. Να μην σας τα πολυλογώ, ο σκελετός του ξαναβρέθηκε μετά από 17 χρόνια. Οι ντόπιοι λοιπόν εδώ μέσα τι αναζητούσαν? Αναζητούσαν και αναζητούν ακόμη διάφορα ημιπολίτιμα ορυκτά, όπως αζουρίτη, μαλαχίτη, λαβριονίτη. Είναι ένα ορυκτό που μόνο στο Λαύριο υπάρχει παγκόσμια έξω και η ονομασία του. Τα οποία πουλούν αρκετά ακριβά σε καταστήματα για κοσμήματα, για διακοσμητικά και όλα αυτά. Αποτέλεσμα αυτού είναι να εισέρχονται κάθε τόσο στις στοές σε πολύ μεγάλα βάθη, γνωρίζοντας τις από αυτοσχέδιους χάρτες, και επίσης οι πατεράδες τους, οι παππούδες τους δούλευαν μέσα στις στοές και έχουν άμεση γνώση. Επιπλέον ακούγεται ότι όπου υπάρχει θησαυρός και εκεί πέρα έχει θεί ανθρώπινο αίμα ή το έχει στοιχειώσει, αν θέλετε, το άτομο αυτό, είναι επικίνδυνο ή έως καταραμένος ο χώρος. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι. Καταρχάς, σε αυτά τα συμπλέγματα στόων έχουν πεθάνει χιλιάδες στην κυριολεξία δούλη στην αρχαία Ελλάδα. Υπήρχε ένας μέσος όρος ζωής γύρω στα 2-3 χρόνια των δούλων που εργάζονταν υπόγεια. Δεν ξαναβλέπαν ποτέ το φως του ήλιου, απλώς τους έθαβαν σε αχρησιμοποιητές στοές. Λοιπόν, αν φανταστούμε από τότε χιλιάδες άτομα που έχουν πεθάνει μέσα εδώ, συν τα σύγχρονα χρόνια, φανταστείτε τι θρύλοι κυκλοφορούν. Συνεπώς αυτός ο χώρος είναι σαφώς επενδεδημένος με τέτοια αρνητική ενέργεια από κάποιους, ας πούμε, που έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή εδώ πέρα ή τέλος πάντων περάσανε πολύ δύσκολες στιγμές κατά την δουλεία τους και την εργασία τους. Ακριβώς. Να φανταστείτε, πριν κάμποσα χρόνια, προσωπικά μαζί με δύο άλλους σπηλαιολόγους, είχαμε βρει σε αρχαίο μεταλλευτικό πηγάδι, στον πάτο του, δεμένο σκελετό με αλυσίδα στο πόδι, τον οποίο προφανώς εκ των υστέρων, διαβάζοντας ιστορία κλπ., ήταν ένας τρόπος τιμωρίας των απίθαρχων δούλων. Τους άφηναν σε κάποιο πηγάδι, σε κάποια στοά που δεν λειτουργούσε πλέον, με σίδερα στα πόδια, μέχρι να πεθάνουν από πείνα και από δίψα.
Εδώ πέρα βλέπω μία στοά η οποία τίνει να κλείσει τελείως. Τι συνέβη εδώ πέρα, οδηγούσε κάπου αλλού αυτή η στοά? Εδώ προφανώς έχει γίνει κάποια κατακρύμνηση. Αποτέλεσμα έχει κλείσει η στοά. Έχει ένα μικρό πέρασμα, μπορούμε να περάσουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχει το ενδεχόμενο αυτές οι στοές να έχουν υποχωρήσει από ανθρώπινο χέρι, δηλαδή εσκεμμένα? Εσκεμμένα δεν νομίζω, αλλά μπορεί, επειδή τώρα εδώ πέρα έρχονται πολλοί και ψάχνουν διάφορα μεταλλεύματα, ορυκτά, πολύτιμους λίθους. Μπορεί στο πέρασμά τους να δημιουργήσανε κάποιες κατακρυμνήσεις. Παρατηρώ εδώ πέρα ότι ο βράχος ήδη είναι σπασμένος στα δύο, επομένως οι πιθανότητες για μια οποιαδήποτε κατολύση είναι πάρα πολύ μεγάλες οποιαδήποτε στιγμή. Ναι, γενικά είναι επικίνδυνο το μέρος και καλό είναι να προσέχουμε και τις κινήσεις μας, γενικά που ακουμπάμε, που περπατάμε, που στηριζόμαστε. Πάμε όμως τώρα στο λαβύρινθο της Γόρτινας. Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε μέχρι την Κρήτη και να δούμε εκεί πέρα τι ακριβώς συμβαίνει με το λαβύρινθο της Γόρτινας, ο οποίος μάλλον συγκρίνεται με το λαβύρινθο της Κνωσού. Θα δούμε για ποιο λόγο συγκρίνουν λοιπόν αυτούς τους δύο λαβύρινθους, τι έχουν να κρύψουν κάθε ένας από αυτούς και για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν από τους αρχαίους και νυν πολιτισμούς. Βρισκόμαστε 80 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. Μόλις φτάσαμε στην αίθουσα τράπεζα. Όποιος καταφέρει να φτάσει μέχρι εδώ έχει ένα μόνο στόχο. Να υπογράψει και να φύγει. Η πιο παλιά υπογραφή είναι από το 1314, όπου περιηγητές έρχονταν εδώ για να θαυμάσουν την ομορφιά του λαβύρινθου της Γόρτινας. Ποια είναι η ιστορία του λαβυρίνθου της Γόρτινας? Η ιστορία του χάνεται πολύ βαθιά στα χρόνια και λέγεται ότι η ονομασία λαβυρίνθος προήλθε από το λαύρις, από τη λέξη λαύρις, που είναι ο διπλούς πέλεκης των αρχαίων Μινωητών. Γι' αυτό και η λαβύρινθη την εποχή εκείνη ήταν τόπι λατρείας, τόπι θρησκείας. Εσείς όμως έχετε χάρτες από το 1821. Ναι. Οι δικοί σας χάρτες με τους χάρτες των σπηλαιολόγων δείχνουν ότι αυτή εδώ η αίθουσα είναι η μεγάλη αίθουσα, η αίθουσα τράπεζα, με τις πιο αρχαίες επιγραφές που βρέθηκαν ποτέ. Όταν κάνουμε συγκριτική μελέτη, συγκριτική ανάλυση των χαρτών του 1821 και του 1919 που υπάρχει αυτό, με τις χάρτες που έχουν βγάλει πρόσφατα οι σπηλαιολόγος Πετροχίλου, ο Ρωμανάσιτ και άλλοι, με έχουν πείσει εμένα ότι η τράπεζα, η ονομασία τράπεζα που υπάρχει στο χάρτη του 1821, δεν είναι αυτή. Άρα δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι του σπηλαίου, σύμφωνα με το δικό σας το χάρτη που είναι ο πιο παλιός, δεν έχει αποκαλυφθεί. Βεβαίως έτσι είναι. Σε κάποιο μέρος έχει γίνει κάποια κατακρύμνηση και το μεγαλύτερο μέρος του σπηλαίου είναι δυστυχώς ανεξερεύνητο πρόσφατα, το 1821, και το 1819 είχε ερευνηθεί και εκείνο το κομμάτι. Και είχε χαρτογραφηθεί. Και είχε χαρτογραφηθεί. Και έχετε εσείς τους χάρτες? Ναι, έχω τους χάρτες. Σύμφωνα με τη δική σας την εκδοχή και το χάρτη που έχετε εσείς στα χέρια σας από το 1821, αυτός εδώ ο λαβύρινθος βγάζει, πού, στο λαβύρινθο της Κνωσού? Εδώ πέρα βέβαια υπάρχει, είναι προσωπική άποψη αυτή. Είναι σίγουρο ότι εδώ μέσα περνούσαν αμάξια, τα οποία προφανώς τα τραβούσαν άνθρωποι, ίσως δούλοι, ίσως οι 7 Αθηναίοι που δινόταν κάθε χρόνο, που ερχότανε στον Μίνωα, ίσως να έρχονταν εδώ, να εργαζόταν στο Λατομείο. Και τους έφαγε ο Μινόταυρος ή το κοινό λεγόμενο Μαρμάγκα. Εδώ μέσα, πόσα χρόνια θα ζήσουν, πέθαναν. Δεν έβγαινε κανείς έξω, τους έφαγε ο Μινόταυρος. Εγώ έχω τη γνώμη ότι κάθε μύθος που υπάρχει στηρίζεται σε κάποιο γεγονός. Είναι βέβαια γελίο να φανταζόμαστε ότι υπήρχαν άνθρωποι τότε που είχαν κεφάλι ταύρου
και σώμα ανθρώπου, μηνόταυρος. Όμως, τους Αθηναίους που έφερνε ο Αιγαίας εδώ ως λύτρα στον Μίνωα, δεν είναι απίθανο να τους χρησιμοποιούσαν ακριβώς για αυτό το λόγο. Δεν συζητάω για τις Αθηναίες που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλους λόγους. Οι Αθηναίοι όμως ερχόταν ενδεχομένως εδώ σαν σκλάβοι, εργαζόταν εδώ μέσα, όπως και πολλοί άλλοι, και δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Είναι τόσο πολύ τεταρόδες στο σπήλαιο που όταν δεν υπάρχει φως είναι αδύνατο να βγεις έξω. Άρα λοιπόν, αυτό εδώ το σπήλαιο κόστιζε τη ζωή σε κάποιους ανθρώπους, δεν ήταν προσβάσιμο σε άλλους για να δουν τον τρόπο που πεθαίνουν οι άνθρωποι και ο Μινόταυρος ζούσε εδώ, γιατί εδώ χάνονταν ζωές νέων ανθρώπων που δούλευαν. Ακριβώς. Αν μάλιστα σκεφτούμε ότι οι αρχαίοι Κρήτες ιερείς εβάζαν στο κεφάλι τους περικεφαλαία τάβρου, δεν είναι απίθανο αυτός ο ιερέας να ήταν ο Μινόταυρος. Αν για λατρευτικό σκοπό θυσίαζαν εδώ. Δεν χρησιμοποιεί το εδώ πέρα, δεν έκαναν ανθρωποθυσίες βέβαια οι Μινοίτες. Δεν έκαναν ανθρωποθυσίες, αλλά έβαζαν τον κόσμο να εργάζεται. Και μεγάλωναν συνέχεια τον τόπο λατρείας τους. Μπορούμε να πούμε ότι εδώ όποιος ερχόταν να εργάζεται δεν μπορούσε να ξαναβγεί έξω, αν ήταν σκλάβος. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ήμουν ένας από τους τέσσερις σπηλαιολόγους που μπήκαμε το 1981. Μέχρι τότε και πριν για τα προηγούμενα 20 χρόνια ήταν σφραγισμένος ο λαβύρινθος από τον στρατό, γιατί είχαν συμβεί ατυχήματα με τα πυρομαχικά που είχαν αφήσει οι Γερμανοί. Θα τα δούμε παρακάτω αυτά. Το 81 λοιπόν, μπαίνοντας μετά από 20 χρόνια από έναν αεραγωγό ξεχασμένο ανοιχτό, μείναμε μέσα μία ή δύο μέρες συνεχώς, γιατί στην κυριολεξία είναι λαβύρινθος. Αμέσως μετά ξαναπήγαμε το 1983, μια ομάδα υπό την αείμνη στη ιδρύτρια της, συνιδρύτρια της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, την Άννα Πετροχύλου, και μείναμε 15 μέρες στην κυριολεξία, βγαίναμε μόνο το βράδυ και ξαναμπαίναμε το άλλο πρωί για να τον χαρτογραφήσουμε. Παρεπιπτόντως, μια χαρτογράφηση που φαίνεται στη τηλεόραση είναι η δική μας, της δικής μας ομάδας. Λοιπόν, ο λαβύρινθος είναι πιο σημαντικός, κύριε Λελούδα, και πιο έτσι ενδιαφέρον από το λαβύρινθο της Κνωσού? Κοιτάξτε, στην Κνωσό είχαν ονομάσει ο Έβανς και οι μετέπειτα, είχαν θεωρήσει ότι ο λαβύρινθος ήταν τα υπόγεια του συγκροτήματος του Ανακτόρου. Μέχρι που ανακαλύφθηκε όμως η Κνωσό στα ερείπια από τον Έβανς, μάλιστα έχει αγοράσει όλη την περιοχή, θεωρούνται από όλους τους περιηγητές, όλους τους προηγούμενους αιώνες, ο λαβύρινθος το συγκεκριμένο σύμπλεγμα. Αλλά για την ακρίβεια, μετά από πολλές μελέτες, πρόκειται για λατομείο, όχι ορυχείο, λατομείο εξόρυξης πέτρας. Είναι ένα ορισμένο είδος. Μιλάτε για την Κνωσό? Όχι, τώρα μιλάω για το λαβύρινθο της Κόρτινας. Συνέκλυναν δηλαδή πριν την ανακάλυψη της Κνωσού ότι ο λαβύρινθος ο αρχαίος ήταν αυτός, ο οποίος ήταν αρχαίο λατομείο εξόρυξης πέτρας, από την οποία έχτισαν τη Γόρτινα που είναι δίπλα, πιθανότατα και τη Φεστό που είναι εκεί πολύ κοντά, είναι η ίδια πέτρα. Κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να επιστρέψω όμως, γιατί αυτή η εκπομπή λέγεται Επίλυση του Ανεξήγητου. Και εμείς ψάχνουμε το ανεξήγητο. Εάν υπάρχει, όχι ντε και καλά, να το δημιουργήσουμε. Αντιλαμβάνομαι και κατανοούμε όλοι μας ότι μπορεί να ήταν χώροι που ζούσαν και προστατευόντουσαν, ορυχεία πετρωμάτων, χαλκού, εξορίξεων. Θα σας πω και γιατί τα βγάζανε, άμα θέλετε μετά. Επιμένω σε ερώτημα. Μήπως αυτός ο υπόγειος κόσμος εκεί πέρα κάτω είχε και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί οι πρόγονοί μας να τα ψάχνανε, να τα ερευνούσανε και να εμείς να μην τα ξέρουμε? Να σας ξεκινήσουμε. Διότι η θεωρία περί κούφιας γης μπορεί να λέει περίεργα πράγματα. Καταρχήν, άλλη κύλη, άλλη κούφια γη είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Ο κόσμος τα μπερδεύει. Ναι. Η κύλη είναι αυτή που εννοείται ότι υπάρχουν δύο πόλοι μέσα αναστραμμένοι στη γη. Η κούφια είναι αυτό που κατεβήκαμε κάτω, που είναι η κούφια που το λέει και η λέξη.
Για να σας απαντήσω στο ερώτημα, να σας πω το εξής. Καταρχήν, η Λατύπη που βγήκε από τη σπηλιά της Πεντέλης, του Νταβέλη, ας πούμε, ποτέ δεν πάτησε ο Νταβέλης εκεί πέρα μέσα, και η Λατύπη που βγήκε, Λατύπη είναι το πέτρωμα που βγαίνει από τη σπηλιά, που βγήκε από τη συγκεκριμένη περιοχή του λαβυρίνθου της Γόρτινας, πιθανόν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παρούσα φάση, με την τεχνολογία που έχουμε τώρα, στην κατασκευή οπτικής ίνας υψίστης καθαρότητας, που είναι, εδώ υπάρχουν και ειδικοί με τους κρυστάλλους που ασχολούνται και ξέρουν περισσότερο από μένα, που είναι το α και το ω στη τηλεπικοινωνία σήμερα. Έχουμε φύγει πλέον από την εποχή του ραζίμι και το καλώδιο, το ταφ-ταφ, το τηλετυπικό που χρησιμοποιούσαμε στις τηλεπικοινωνίες μας, και μπαίνουμε στην έννοια της οπτικής ίνας. Οπτικές ίνες οι οποίες μπορούν να κάνουν διαστημικές τηλεπικοινωνίες, αυτό που χρειάζονται αυτή τη στιγμή για την ανάπτυξη εκτός της γης, μόνο με πέτρωμα το οποίο πιθανόν να έχει κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις και να ταιριάζει σε αυτές τις δύο περιοχές. Για να επανέλθω τώρα στο άλλο, εάν οι αρχαίοι Έλληνες και συγκεκριμένα η περιοχή εκεί πέρα στην Κρήτη που υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη, γνωρίζανε ότι μπορούν να πετύχουν επικοινωνίες χρησιμοποιώντας αυτή την πέτρα, εγώ λέω για τη συγκεκριμένη περιοχή μόνο ότι ίσως προσπαθούσαν να κάνουν κάποια πειράματα. Και όποιος πει ότι αυτά είναι φαντασίες, να τον παρακαλέσω να πάει να δει την έκθεση για το μηχανισμό των αντικυθύρων. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής 2.000 χρόνια πριν. Εγώ σας λέω το εξής. Δεν ξέρουμε ποιες ήταν οι γνώσεις των αρχαίων γενικώς. Δεν θα πω των αρχαίων Ελλήνων, των αρχαίων γενικώς. Έχω διαβάσει τόσα πολλά βιβλία και έχω μελετήσει και έχω επί τόπου σε συγκεκριμένα σημεία ότι ακόμα και τα θέατρα, τα αρχαία θέατρα στον ελληνικό χώρο, χρησιμοποιώντας τον ιερό τριγωνισμό και την κατασκευή τους, τα κύλα που δημιουργούσαν, μπορούσε παράσταση η οποία πεζόταν σε ένα αρχαίο θέατρο να ακούγεται σε ένα άλλο. Το link που έχετε εσείς, αν έρθετε στο σπίτι μας να πάρετε ένα βίντεο, έχουμε ένα link. Λοιπόν, το link μπορεί να το είχαν πετύχει με κάποιους άλλους τρόπους. Στην Επίδαυρο έχει βρεθεί κάποιο υλικό το οποίο ακόμα δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο χρησιμοποιούταν, το οποίο ήταν σαν μακαρόνι εντός αγωγικών η λέξη, στα καθίσματα. Σαν να ήταν καλωδιωμένα τα καθίσματα. Και μιλάτε για το λεγόμενο αντιχείο προφανώς. Ακριβώς, που είναι φυσικό φαινόμενο. Αντιχείο, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε, πολύ ενδιαφέροντα. Ποιος λοιπόν μπορεί να πει ότι για ποιο λόγο πήγαν εκεί πέρα μέσα. Να πάμε ακόμη για μια στιγμή στη Γόρτινα, να προχωρήσουμε στην έρευνά μας. Στο Λαύριο. Στη Γόρτινα. Στη Γόρτινα. Καλά, στη Γόρτινα. Να πάμε στη Γόρτινα. Στη Γόρτινα. Στη Γόρτινα, λοιπόν. Πάμε στη Γόρτινα, λοιπόν, να συνεχίσουμε την έρευνα αυτή, η οποία βγάζει πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Αναζητούσαμε αυτή την περίφημη τράπεζα που υπάρχει εκεί πέρα, ένας χώρος τεράστιος, όπου λέγεται ότι είναι μια υπόγεια τράπεζα, όπου υπάρχουν και σύμβολα καταγραμμένα στους τοίχους. Και μηνύματα που δεν είναι πρόσφατα, δεν είναι δηλαδή των τελευταίων ετών ή των τελευταίων δεκαετιών, είναι σύμβολα και μηνύματα από πολύ πολύ παλιά χρόνια. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε αυτόν τον χώρο. Ποιος και γιατί δημιούργησε τον τεράστιο λαβύρινθο στην Γόρτινα της Κρήτης που η δεδαλώδης διαδρομή του υπολογίζεται ότι έχουν μήκος 5 χιλιόμετρων? Μήπως αυτός είναι ο πραγματικός λαβύρινθος και όχι αυτός της Κνωσού, όπου κατά τη μυθολογία κρυβόταν το φοβερό τέρας, ο Μινόταυρος, που τρεφόταν με τα 7 κορίτσια και τα 7 αγόρια που έστελαν σαν φόρο υποτέλειας οι Αθηναίοι στον βασιλιά Μίνωα? Η δημιουργία του λαβύρινθου της Γόρτινας χάνεται στα βάθη των αιώνων. Σε μια μεγάλη αίθουσα του λαβύρινθου υπάρχουν στα τυχώματά του χιλιάδες υπογραφές εξερευνητών. Οι πρώτες χρονολογούνται από το 1300. Μα η ιστορία του είναι πολύ πιο παλιά. Πολλοί πιστεύουν ότι ξεκινάει από την Μινωική εποχή. Άλλοι λένε ότι στην αρχαιότητα αποτελούσε ένα μεγάλο λατομείο. Πιο κοντά στην αλήθεια όμως είναι όσοι πιστεύουν ότι μέσα στους δεδραλώδεις διαδρόμους του κρύβεται ένα πανάρχαιο μυστικό των υπηκών του βασιλιά Μίνωα. Ίσως ένα φοβερό μυστικό που έχει να κάνει και με τον μύθο του Μινόταυρου. Αυτός ο μυστηριώδης τόπος της αρχαιότητας, ο λαβύρινθος της Γόρτινας, μοιάζει να κουβαλάει στα σπλάχνα του μια κατάρα. Χιλιάδες σκλάβοι στην αρχαιότητα που δούλευαν για την δημιουργία του έμειναν για πάντα εκεί, μέσα στα σκοτάδια του, χωρίς να ξαναδούν το φως του ήλιου. Στο πέρασμα των αιώνων άρχισαν οι καταρρεύσεις της οροφής του, πλακώνοντας όσους είχαν την ατυχία να βρίσκονται μέσα στο λαβύρινθο. Μετά ήρθαν οι Γερμανοί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να τον κάνουν αποθήκη πυρομαχικών και να κρύβουν εκεί μέσα τα χρυσάφια που τους έδιναν οι Δυτικοί
για να σώσουν ζωές συγγενών τους. Λίγο πριν φύγουν οι Γερμανοί από την Κρήτη, ανατείναξαν ένα μέρος του λαβύρινθου, αφήνοντας όμως εκεί μέσα πυρομαχικά και βλήματα, που το 1960, σε μια μεγάλη έκρηξη, σκότωσαν τρία παιδιά που είχαν μπει στο λαβύρινθο να φτιάξουν βεγγαλικά για το Πάσχα, με τον παρότι που είχαν αφήσει πίσω τους οι Γερμανοί. Και σήμερα αυτό το σπάνιο μνημείο για όλο τον κόσμο καταραίει από την εγκληματική αδιαφορία των κρατικών υπηρεσιών. Ξαναγυρίζουμε στο Λαύριο. Πηγαίνουμε λοιπόν για μία ακόμη φορά στο Λαύριο, εκεί που το χέρι των ανθρώπων στο παρελθόν κατάφερε να διανύσει πολύ μεγάλες διόδους μέσα στη γη και να φτάσει σε βάθος πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο ίσως φτάνει και τα 300-500 μέτρα. Σας προειδοποιώ. Εκεί που πήγαμε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μην επιχειρήσετε να κατεβείτε μόνοι σας, επουδενή λόγο. Ήταν ίσως ένα από τα δυσκολότερα γυρίσματα που κάναμε στην εκπομπή αυτή και θα δείτε αμέσως τώρα γιατί και τι ακριβώς βρήκαμε εκεί. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο ορυχείο και είμαστε ακριβώς μπροστά από μία μπουκαπόρτα. Στην προκειμένη περίπτωση το επάνω επίπεδο έριχνε από, μέσα από αυτή την μπουκαπόρτα το μετάλλευμα που κατέληγε εδώ πέρα σε κάποια βαγονέτα. Αυτό είναι κάτι που είναι φυσιολογικό. Το περίεργο στην ιστορία είναι τα σύμβολα ή σχηματισμοί που έχουν δημιουργηθεί ακριβώς δίπλα στην μπουκαπόρτα αυτή. Όμως εντύπωση προκαλεί γιατί υπάρχουν γραμμές φτιαγμένες οι οποίες είναι σε διαγώνια μορφή. Βλέπουμε δηλαδή ότι πέρα υπάρχουν δύο διαγώνιες, άλλες δύο διαγώνιες από την πλευρά αυτή και βεβαίως συναντώνται ακριβώς στην συμβολή των δύο τούβλων. Πέρα λοιπόν από τις γραμμές αυτές, παρακάτω βλέπουμε ότι υπάρχουν γραμμένα κάποια σύμβολα, κάποια μηνύματα μπορεί να πει κανείς. Και πάλι εδώ βλέπουμε ότι πρόκειται για κάρβουνο. Πολύ πιθανό αυτό το κάρβουνο να μην είναι σύγχρονο, μπορεί να είναι 50, 60, 70, 100, 200 χρόνων, κανείς δεν ξέρει. Γιατί όμως επιλέγεται αυτό το συγκεκριμένο σημείο με την μπουκαπόρτα να φτιάξουν τα σύμβολα αυτά, να γράψουν κάποια γράμματα. Εγώ μπορώ να διακρίνω π, γ, α ενδεχομένως. Εδώ πάλι ένα όμικρον ρο λατινικό ίσως, ένα π, ένα α και ένα 19 από κάτω. Κάποια άλλα έχουν χαθεί βεβαίως. Κύριε Λελούδα, νούμερο 2 χαραγμένο εδώ πέρα, με σπρέι προφανώς, ναι. Και κάποια άλλα εδώ πέρα νούμερα βλέπω ότι έχουν χαραχτεί, μπορούμε να πούμε, πάνω στις πέτρες. Τι ρόλο παίζουν τα νούμερα αυτά και ποια είναι η σημασία τους από εκεί πέρα? Τα νούμερα είναι, τα βάζουν διάφορα για να μην χάνονται μέσα εδώ. Φτιάχνουν διάφορες υποτυπώδεις χαρτογραφίες των στοών, αναλόγως που βαδίζουν, και αυτό το νούμερο προφανώς σημαίνει κάτι πάνω στο χάρτη που έχουν φτιάξει. Τώρα βρισκόμαστε σε μια διασταύρωση από την οποία εμείς βαδίζουμε στο τρίτο κατά σειρά επίπεδο από την επιφάνεια του εδάφους. Μέχρι το 7ο που είναι και το τελευταίο πλημμυρισμένο από θάλασσα, μία από τις κύριες προσβάσεις προς τα κάτω είναι ακριβώς η σκάλα που βλέπουμε εδώ, η λαξευμένη σκάλα. Ναι, αρχίζουμε και καταβαίνουμε 4ο, 5ο, 6ο, 7ο επίπεδο. Στα πόσα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης βρισκόμαστε δηλαδή τώρα? Αυτή τη στιγμή, αν μετρήσουμε από την επιφάνεια της γης, δεν βρισκόμαστε περισσότερο από 30 μέτρα. Αλλά το κατώτερο επίπεδο είναι γύρω στα 350 με 400 μέτρα από την επιφάνεια. Λέμε καθαρά για βάθος. Σε μήκος ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει πολύ. Έχουμε κάνει 300 με 400 μέτρα. Και μιλάμε βεβαίως για ένα μήκος το οποίο μπορεί να καλύπτει τα 250 χιλιόμετρα, μου είπατε. Ναι, ακριβώς. Προς κάθε κατεύθυνση και προς κάθε επίπεδο. Θα δείτε, παρακάτω δεν έχει απλώς διασταυρώσεις, έχει πολυσταυρώσεις, λέω εγώ. Είναι χάος. Προς Θεού, μην μπει κάποιος εδώ πέρα. Χωρίς να γνωρίζεις, στην καλύτερη περίπτωση δεν θα ξαναβγεί έξω. Την εποχή που η Μακρόν ίσως είχε φιλοξενούμενους εντός εισαγωγικών, όσοι μπόρεσαν να φύγουν από εκεί κολυμπώντας, κρυβόταν για κάμποσες μέρες στις στοές της Λαβριωτικής εγκαταλελειμμένες, μέχρι να μπορέσουν να βρουν κάποια διαφυγή άλλη. Βρισκόμαστε λοιπόν στα βήματα των αρχαίων Ελλήνων. Εδώ που γινόταν η εξόρυξη κάποιων μεταλλευμάτων. Το βέβαιο είναι ότι το ρηχείο έχει πάρα πολλές προσχώσεις και μπορούμε να συναντήσουμε και άλλα τούνελ τα οποία διασταυρώνονται με αυτό. Βεβαίως θα επιχειρήσουμε να ψάξουμε και για σύμβολα που πιθανότατα έχουν χαρακτεί από τους αρχαίους Έλληνες ή και από τους μεταγενέστερους. Όπως παράδειγμα αυτό εδώ. Είναι ένα σύμβολο το οποίο
μπορεί να έχει χαρακτήρα τυχαία, μπορεί όμως και να σημαίνει κάτι ιδιαίτερο, μπορεί να δείχνει την είσοδο πιθανών. Κίτρινο, όπως βλέπετε, με τη μορφή κάποιου βέλους και ενδεχομένως ένα μισοφέγγαρο, μία ημισέλινος. Όλα αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα εξερευνήσουμε και να αποδώσουμε κάποιες πληροφορίες για το τι γινόταν εδώ μέσα και αν βεβαίως χρησιμοποιείται το ορυχείο αυτό από τους σύγχρονους για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν του βασικού σκοπού, δηλαδή την εξόρυξη του μεταλλεύματος. Είμαστε σε ένα ακόμη σημείο και το περίεργο είναι ότι ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου εδώ πέρα η φύση παίζει κάποια περίεργα παιχνίδια μαζί μας. Ή πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός ή θέλει να μας μεταφέρει κάποιο μήνυμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα το σταλαγμητικό υλικό που υπάρχει με τα άλλα του έχει δημιουργήσει ένα 8, τον αριθμό 8. Σύμφωνα λοιπόν με μια θεωρία το 8 σημαίνει τους δύο πόλους. Εξού βεβαίως προκύπτει και το όνομα Απόλλων. Τώρα, αυτό τι μπορεί να σημαίνει στο συγκεκριμένο σπήλαιο παραμένει ένα μυστήριο. Αυτή εδώ είναι μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες που έχουμε συναντήσει στο ορυχείο του Λαβρίου μέχρι στιγμής. Το ζητούμενο βεβαίως είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές μικρές στοές αρχαίες, όπως αυτή εδώ αριστερά μου, δεξιά και λίγο παραπέρα. Προφανώς σημαίνει ότι στο σημείο αυτό είχαν βρεθεί κάποια σημεία όπου τα ορυκτά μεταλλεύματα, ενδεχομένως και κάποια μεταλλεύματα όπως ο χρυσός ή το ασίμι, ήταν σε πολύ μεγάλη πληθώρα. Συνεπώς, οι σύγχρονοι, βλέποντας τις στοές αυτές από την αρχαιότητα, συμπέρανον ότι εδώ πέρα κρύβεται ένας θησαυρός. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η στοά πιθανόν να είναι έργο συγχρόνων, οι οποίοι είτε με εκρητικά είτε με σκαπτικά εργαλεία την διάνοιξαν προκειμένου να δούνε τι ακριβώς κρύβεται στην περιοχή αυτή. Να ολοκληρώσουμε την κάθοδό μας στο Λαύριο. Κατεβήκαν σε ένα πηγάδι βάθους 130 μέτρων. Κάπου εκεί πέρα υπήρξε μια κορώνα, σε κάτι σαν κορώνα, είδατε. Συναντήσαμε κάποια πράγματα τα οποία έμοιαζε έτσι υπό τη μορφή κορώνας, αλλά δεν ξέρουμε βεβαίως αν είναι χαραγμένο πρόσφατα ή αν είναι κάτι το οποίο ανάγκη στο παρελθόν. Και βρέθηκαν και εργαλεία από πολύ παλιές εποχές. Εργαλείων, ακριβώς. Υπολείμματα εργαλείων. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτή την κατάβαση σε αυτό το πηγάδι των 130 μέτρων στο Λαύριο. Και εδώ πέρα κλείνει η περιήγησή μας στο λαβύρινθο του Λαυρίου για να περάσουμε αμέσως μετά σε έναν σχεδόν μυθικό κόσμο, στον υπόγειο κόσμο της Καβάλας, όπου κάποιοι άνθρωποι κατεβαίνουν σε ένα πολύ μεγάλο βάθος και συναντάνε μια παιδιάδα ολόκληρη και μιλάνε για φαινόμενα συνταρακτικά. Πάμε όμως να ολοκληρώσουμε την επίσκεψή μας στο λαβύρινθο του Λαυρίου. Μας εδώ πέρα μιλάνε για ένα πηγάδι περίπου βάθους 130 μέτρων. Εμείς είμαστε, αν σκεφτεί κανείς, στα 60 μέτρα από την επιφάνεια της γης. Άρα εδώ πέρα έχουμε άλλα 70 μέτρα τουλάχιστον που υπολείπονται για να φτάσουμε στο πάτο του πηγαδιού. Το πηγάδι μας βρίσκεται εδώ δεξιά ακριβώς. Με τα φώτα που έχουμε, αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να διακρίνουμε τον πάτο. Ωστόσο θα κάνουμε ένα πείραμα, θα ρίξουμε μια πετρούλα μέσα εκεί για να δούμε πόσο βαθιά είναι και πόσο βαθιά μπορεί να πάει κανείς στην κούφια γη, τουλάχιστον στην υπόγεια Αττική. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ πέρα παρατηρούμε ένα μεγάλο πηγάδι το οποίο δεν γνωρίζουμε εάν είναι κατασκευασμένο, εάν έχει υποχωρήσει το έδαφος ή αν προϋπήρχε. Θα ρίξουμε μια πέτρα μέσα τώρα. Υπολογίζω τουλάχιστον από το γδούπο της πέτρας ότι μπορεί να είναι γύρω στα 10 μέτρα. Αυτό είναι τεχνητό πηγάδι, φαίνεται και από τα υποστηλώματα που έχουν βάλει τα ξύλινα σε διάφορα επίπεδα και οδηγεί σε παρακάτω επίπεδα. Τώρα αυτό μπορεί να το είχαν κάνει για να μεταφέρουν προς τα πάνω πράγματα ή προς τα κάτω ή για εξαιρισμό των άλλων επιπέδων.
Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια σύμβολα εδώ πέρα, τα οποία μοιάζουν σαν μια κορώνα που είναι να φανταστεί κανείς, ωστόσο προβληματίζει ακριβώς ο σχηματισμός του συγκεκριμένου συμβόλου. Κύριε Κασταμονίτη, εσείς μήπως έχετε κάποια άποψη επί του θέματος αυτού, τι σύμβολο είναι? Καταρχήν, σίγουρα πρέπει να είναι κάρβουνο, διότι μένει στα χέρια πολύ εύκολα. Το σπρέι θα έχει αφήσει διαφορετική υφή. Εδώ στο συγκεκριμένο χώρο έχουν μπει κατά χιλιάδες χρόνια διαφορετικές φυλές ή άνθρωποι, ας πούμε, διαφορετικών εθνοτήτων. Αυτό που μπορεί να μοιάζει εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα είναι ένα σημείο μέτρησης, το συγκεκριμένο, με τις βούλες να δείχνουν προφανώς μέτρα ή κάποια συγκεκριμένα σημεία. Το συγκεκριμένο σημείο αυτό, αν να δείχνει κάποια πορεία με κάποιο συγκεκριμένο σημείο, μπορεί να είναι και από κάποιους ανθρώπους που ψάχνουν για θησαυρούς, κάποιο σύμβολο ότι κάτι έχουν βρει εδώ πέρα. Μην ξεχνάτε ότι εδώ πέρα έχουν μπει, εκτός από τους Γάλλους που είχαν το ρηχείο παλιότερα και τόσες χιλιάδες χρόνια, οι Έλληνες που το εκμεταλλευόντουσαν, και στην περίοδο της κατοχής μπήκαν οι Γερμανοί από τα πρώτα σημεία που ψάξαν εδώ πέρα. Έχουν μπει οι Ιταλοί και σίγουρα και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας μπαίνανε πολύ συχνά εδώ πέρα Έλληνες για να κρυφτούν από κάποιες απειλές από τους Τούρκους. Κάποιος από αυτούς μπορεί να το έχει κάνει. Μην σας ξεγελάει το ότι είναι κάρβουνο και ότι βγαίνει πολύ εύκολα. Αυτό μπορεί να είναι 100 και 200 ετών. Κύριε Λούδα, αυτή εδώ η μαρμάρινη πλάκα που φέρει μία επιγραφή είναι σίγουρα πρόσφατη, έτσι δεν είναι, σύγχρονη? Σχετικά σύγχρονη. Βλέπουμε τη χρονολογία της από κάτω, 1880 τόσο που λέει. Είναι από τη γαλλική εταιρεία ή την εταιρεία Σερπιέρι, ο πρώτος που προσπάθησε την επαναλειτουργία των μεταλλίων, και είναι ένα κομβικό σημείο λοιπόν των στοών. Μας λέει ότι είναι το σημείο 722, ότι είμαστε σε υψόμετρο 81,70 μέτρα από επιφάνεια θαλάσσης και ότι την έχουν σκαλίσει το 1880. Πέρα από τον ορυκτό, μάλλον πλούτο, τον οποίο βγάζαν από εδώ πέρα, έχουν βρεθεί αρχαία ευρήματα, όπως παράδειγμα αγάλματα ή κάτι άλλο? Αρχαία ευρήματα έχουν βρεθεί κάμποσα και εγώ προσωπικά έχω βρει, αλλά όχι μέσα στις στοές αγάλματα και τέτοια. Μέσα εδώ έχουμε βρει τα εργαλεία και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι λατόμοι για να δουλεύουν. Δηλαδή έχουμε βρει λιχναράκια, έχουμε βρει αρχαία καλέμια, αρχαία σφυριά. Γενικά τα εργαλεία των αρχαίων μεταλλορύχων. Κύριε Λελούδα, εδώ βλέπω ότι υπάρχουν κάποια μεταλλικά ελάσματα και μάλιστα εξέχουν από το έδαφος. Υπήρχε κάτι το οποίο να εμποδίζει την είσοδο στο ορυχείο αυτό? Μέχρι πριν ένα ή δύο χρόνια υπήρχε μεταλλική πόρτα με δίφυλλη μάλιστα, η οποία είχε μια πινακίδα πάνω ότι η είσοδος ενέχει κίνδυνο θανάτου ή ατυχημάτων, η οποία βέβαια υπήρχε ακόμα από τη γαλλική εταιρεία. Από ό,τι βλέπω τώρα έχουν ξυλώσει ολόκληρη την πόρτα και έχουν μείνει μόνο οι βάσεις της. Πέρα από τον κίνδυνο κατάρρευση του ρηχείου, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να αποτρέπει κάποιον να μπει εδώ μέσα? Εκτός από το κίνδυνο κατάρρευσης, που ειδικά σε ορισμένα σημεία είναι παραπάνω από υπαρκτός, θα σας τα υποδείξω, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να χαθείς μέσα εδώ. Είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα, άπειρες οι διακλαδώσεις. Επίσης, άπειρα τα σημάδια που έχει βάλει ο καθένας που έχει μπει, που δεν σημαίνει όμως ότι όλα τα σημάδια δείχνουν την έξοδο. Δείχνουν συγκεκριμένες διαδρομές, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να βάσει στα σημάδια. Πρέπει να... Ένας λαβύρινθος λοιπόν. Είναι ένας λαβύρινθος πολλών χιλιόμετρων και πρέπει κάποιος όντως να τον γνωρίζει. Αλλιώς είναι τα πράγματα πολύ επίφοβα να χαθεί, να μην ξαναβγεί ποτέ μέσα. Είναι υπόγεια σχεδόν όλη η λαβριωτική από κάτω και από αυτή την είσοδο μπορώ να πω ότι τη διατρέχουμε όλη η υπόγεια. Η υπόγεια λοιπόν Αθήνα κρατάει καλά κρυμμένα τα μυστικά της. Σήμερα εξερευνήσαμε τα ορυχεία του Λαβρίου, εδώ όπου είδαμε το μυστήριο να εξελίσσεται σιγά σιγά. Ωστόσο, ο χώρος αυτός από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα έχει ακόμα πάρα πολλά μυστικά τα οποία δεν μας αποκάλυψε. Το βέβαιο είναι ότι από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα τους Γερμανούς της γερμανικής κατοχής, μέχρι βεβαίως και τους κυνηγούς θησαυρών, όλοι κάτι ψάχνουν και αναζητούν σε αυτό το υπόγειο ορυχείο των 250 χιλιόμετρων μήκους, το οποίο αν αναπτυχθεί κανονικά φτάνει τα 5.000 χιλιόμετρα σε μήκος. Πάμε τώρα στην Καβάλα, στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Στην Καβάλα που κάποιοι άνθρωποι κατέβηκαν στην υπόγεια γη της περιοχής αυτής, στην Κούφια γη, και συνάντησαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και παράδοξο. Μια ολόκληρη υπόγεια πεδιάδα με ίχνη και με ενδείξεις κάποιου αρχαίου πολιτισμού.
Αλλά πριν πάμε στην Καβάλα, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση, γιατί στην εκπομπή αυτή πρέπει να είμαστε σωστοί απέναντί σας. Αναφέρθηκε λοιπόν προηγουμένως ένα από τα προηγούμενα ρεπορτάζ το όνομα του Βαμβούνη, του κυρίου Βαμβούνη, ένας εκ των οποίων πέθανε κατά τη διάρκεια αναζήτησης χρυσού στα ορυχεία του Λαβρίου. Όπως μας πληροφορούν λοιπόν η οικογένειά του, ο άνθρωπος αυτός δούλευε εκεί μέσα και προφανώς σχετίζεται ο θάνατός του με την αναζήτηση αρχαίων στον χώρο αυτό. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για ένα χρυσοθύρα, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε εκεί πέρα μέσα και προφανώς πέθανε σε ένα εργατικό ατύχημα. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Περνάμε Βόρεια Ελλάδα, Καβάλα, εκεί όπου κάποιοι εξερευνητές βρήκαν μια υπόγεια πεδιάδα μέσα σε μια σπηλιά. Έναν πολιτισμό ιδιαίτερα. Αναπτυγμένο, με τεχνογνωσία, μυστικές πόρτες που τους οδηγούσαν κάπου και ζήσανε ταυτόχρονα πολλά ανεξήγητα φαινόμενα. Και δυστυχώς, μία από τις εξερευνήσεις αυτές σε αυτό το υπόγειο κόσμο της Καβάλας στήχησε τη ζωή σε 5 ανθρώπους. Γι' αυτό λίγο πριν σας έλεγα, ότι, και το λέμε όλοι μας, ότι αυτές οι εξερευνήσεις στον υπόγειο κόσμο πρέπει να γίνονται με συνοδεία ειδικών ανθρώπων, ειδικευμένων ανθρώπων και δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα και να αρχίσει να ανακαλύπτει τι υπάρχει κατά τα πόδια μας. Υπάρχει κίνδυνος μεγάλος. Το λέω αυτό συνεχώς για να προφυλάξουμε τα παιδιά μας σε αυτή την αναζήτηση, σε αυτή την προσπάθεια που έχουν και που τους κατανοώ, γιατί και εγώ κάποια στιγμή ήμουν ένα παιδί και ήθελα να μπω σε αυτούς τους χώρους να δούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα μέσα. Προσοχή, δεν είναι για παιχνίδια αυτά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν στην Καβάλα. Στο νομό Καβάλας, στο χωριό η Παλιά Καβάλα, υπάρχει ένας καταπληκτικός θρύλος. Λέγεται πως στο οροπέδιο Λεκάνης, μέσα σε μια τεράστια σπηλιά, βρίσκεται κρυμμένος ένας πανάρχαιος πολιτισμός. Πριν από πολλά χρόνια μάλιστα, ένας νεαρός ισχυρίστηκε ότι έφτασε στα έγκατα της δεδαλώδους σπηλιάς και ότι βρήκε αυτό τον πολιτισμό. Μια ομάδα θαραλέων, πολλά χρόνια αργότερα, ακολούθησε τις διηγήσεις του με σκοπό να ανακαλύψουν τη χαμένη πολιτεία. Λίγες μέρες όμως μετά το αποτυχημένο εγχείρημά τους, συνέβη ένα τραγικό περιστατικό. Υπήρχε κάποιος ονομαζόμενος Παπα Μαρτίν. Αυτά γίνονται κατά το 1810-820, κάπου εκείνη την περίοδο. Είχε ανακαλύψει αυτή τη σπηλιά, μπήκε μέσα και βρήκε ο ίδιος ο Παπα Μαρτίν ένα σημείο της σπηλιάς μέσα, όπου επικοινωνούσε με ένα ξέφωτο επάνω στο τέρμα του βουνού, τέλος πάντων με μία τρύπα, και ότι υπήρχε μία πεδιάδα μέσα σε αυτό το βουνό και ότι υπήρχε εκεί κάποιος πολιτισμός, πανάρχιος ίσως. Αυτός βρήκε εκείνο το σημείο μπαίνοντας μέσα και όταν έκανε πλιάτσικο από τις διάφορες περιοχές των σημείων εκείνων τότε, μάζευε υποτίθεται το θησαυρό, μαζί με το θησαυρό που είχε βρει μέσα σε εκείνο το σπήλαιο, όπου ήταν βυζαντινός θησαυρός, και υποτίθεται ότι όλο το πλιάτσικο ήταν εκεί. Και όταν γινόταν κάποιες μάχες ή όταν γινόταν κάποιες εκστρατείες εναντίον των Τούρκων, χρηματοδοτούσε αυτός τη μάχη, τον αγώνα αυτών. Ήμασταν μια ομάδα 5 ατόμων, μπήκαμε μέσα από ένα σημείο όπου ήταν λαξευμένο αυτό το σημείο, σε τέλεια μορφή λάξευσης. Περπάτησαμε γύρω στα 70 μέτρα και βγήκαμε σε, όχι σε ένα θόλο που επικοινωνεί με το φως, σε ένα τμήμα σπηλαίο τέλος πάντων. Επίσης υπήρχε και ένα τμήμα μιας μικρής λιμνούλας μέσα, όπου, όπως σας είπα και πριν, υπήρχε ένας νεαρός όπου μπήκε μέσα σε αυτό το σπήλαιο και κατάφερε να φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο που ήταν η πολιτεία μέσα στο σπήλαιο. Βρεθήκαμε σε κάτι διακλαδώσεις τρομερές. Όταν μιλάμε τώρα για λαξευμένες εισόδους, μιλάμε σε τέλεια μορφή λάξευσης, όπου αυτό το πράγμα είχε γεμίσει με μια κρούστα ασβεστίου και όπως έφεγε ο φαγκός, αστραποβολούσαν τα πάντα μέσα. Ήταν μαγευτικά, ήταν λευκότατα, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τμήμα όπου έδειχνε ότι ήταν ένα τμήμα δωματίου αριστερά μας. Ήταν αυτό το δωμάτιο
γεμάτο με πετρώματα. Δεν είχαμε τις δυνάμεις να σκάψουμε ή να μπούμε να δούμε τι είναι αυτό το δωμάτιο. Ότι υπήρχε μία πύλη, μπροστά υπήρχε. Απλά έδειχνε ότι αυτό είναι γεμάτο με... Είναι κατασκευασμένο και η κατασκευή της πέτρας με ανθρώπινο χέρι και η κατασκευή της πέτρας, σας είπα, ότι ήταν τόσο τέλεια βαλμένη επάνω που δεν έδειχνε δηλαδή έναν πολιτισμό αμόρφωτο ότι μπορεί να τα είχε κάνει όλα αυτά. Ενώ προχωρούσα, μαγεύτηκα στο ότι υπήρχαν άλλες διακλαδώσεις όπου ανέβαιναν επάνω. Κάποιες άλλες κατέβαιναν προς τα κάτω. Υπήρχαν τμήματα δηλαδή όπου υπήρχε μία στοά που επικοινωνούσε με άλλες δύο-τρεις παρακλαδώσεις. Μου είπε αυτός ότι μετά από 200, το πολύ 300 βήματα, θα ξέρεις ότι βρέθηκες στο ξέφωτο, αλλά θα προσέξεις γιατί μπροστά σου θα είναι ένα άνοιγμα πελώριο, υπάρχουν κάτι αλυσίδες ίσα με το κεφάλι έτσι του ανθρώπου σε όγκο, με ένα γάντζο όπου κατεβαίνεις στο σημείο που βρίσκεται η πολιτεία κάτω. Λοιπόν, πολιτεία από τι είναι, αυτός μας είπε ότι ήταν κατασκευασμένη, όπως σας είχα πει και πριν, με τόσο τέλειο τρόπο, με πέτρα πάλι, αλλά όλη αυτή η πολιτεία που υπήρχε εκεί κάτω φωτιζόταν από ένα τμήμα το οποίο ήταν τέρμα επάνω στη βουνοκορφή, ένα ξέφωτο, όπου αυτό το ξέφωτο τώρα είναι αδιανόητο να μην φαίνεται από εκείνο το ύψος, δηλαδή αν πετάξει κάποιος με ελικόπτερο σίγουρα θα το δει. Αλλά ισχυριστήκαν κάποιοι ότι ενώ πετάξανε δεν μπόρεσαν να βρουν αυτό το μέρος, γιατί τώρα είναι η περιοχή με τα δέντρα, μεγάλωσαν τα δέντρα και όλα αυτά. Ναι, έχει βλάστηση, ναι, και δεν μπορεί να φανεί τώρα. Μετά από 3 μέρες από μένα, η συγκεκριμένη ομάδα που ήταν 2 άτομα από την ομάδα που ήμασταν μαζί, γιατί εμείς ξεκινήσαμε 5 άτομα από εδώ και είχαμε βρεθεί εκεί με άλλα 3 άτομα. Οι 2 από αυτούς, μετά από 3 ημέρες, κατάφεραν να πάνε σε εκείνο το σημείο, χρησιμοποιώντας τη γεννήτρια πάλι για να μπορέσουν να βγάλουν τα νερά, σκεπτόμενοι ότι πολύ πιθανόν η στοά που μπήκε ο νέος αυτός να ήταν κάτω από τα νερά. Αυτό είχε όμως ένα αποτέλεσμα, και πολύ θλιβερό αποτέλεσμα, να επικρατήσει διοξίδιο μέσα λόγω της αναθυμιάσης που δημιουργόταν από την γεννήτρια. Κάναν το λάθος αυτό το μοιραίο και υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα να πεθάνουν, δεν ξέρω, 5 άτομα. 5 άτομα. Μετά από το γεγονός αυτό, η αστυνομία, από ό,τι έχω μάθει, έκλεισε την είσοδο. Δεν ξέρω αν πήγε και κάποια εταιρεία σπηλαιολόγων ή πήγαν κάποιοι σπηλαιολόγοι εκεί πέρα για να δούνε, τέλος πάντων, να ερευνήσουν τι σημαίνει. Πάντως, τι συμβαίνει μέσα εκεί. Ότι υπήρχε κάτι εκεί μέσα έδειχνε ότι σίγουρα υπάρχει κάτι, γιατί ο τρόπος των διαδρόμων, η λάξευση, το στυλ, όλο αυτό που υπήρχε μέσα εκεί έδειχνε ότι υπήρξε κάτι. Ο χώρος νομίζω ότι είναι... αξίζει τον κόπο να τον ερευνήσουν για να δουν κάτι πολύ παράξενο μέσα εκεί.